Ο μικρός οδηγός, οι υποψήφιους κοινοβάτες, μια παραγωγή της Στέγης, Γραμμάτων και Τεχνών, σε συνεργασία με κούκλες, για πρώτη φορά διεθνώς ανεβαίνει Ζενέ με κούκλες. Ένα έργο του Ζαν Ζενέ, βασισμένο στο έργο του Ζαν Ζενέ, σκηνοβάτης, έργο γνωστό και παρότι δεν είναι θεατρικό κείμενο, έχει ανέβει στο θέατρο αρκετές φορές. Το οποίο ο Ζενέ το έγραψε σαν ένα γράμμα προς έναν πραγματικό σκηνοβάτη, ουσιαστικά παροτρύνοντάς τον να εμβαθύνει στην τέχνη του, ας το πούμε, και στον εαυτό του. Αυτό είναι έτσι το χοντρικά το πνεύμα του έργου. Η παραγωγή ξεκίνησε με πρόσκληση της Στέγης να δουλέψουμε μαζί. Και εγώ πρότεινα το συγκεκριμένο έργο με κούκλες και αυτό έχει μια πολύ ιδιαίτερη αιτία. Εγώ ως κουκλοπαίχτης θεωρώ ότι ο σκηνοβάτης υλοποιείται με τις κούκλες, δηλαδή η κούκλα είναι ίσως ο καλύτερος φορέας του λόγου του Ζενέ, του συγκεκριμένου έργου ειδικά. Γιατί η κούκλα έχει ως κεκτημένο αυτό που ο Ζενέ ζητάει από τον άνθρωπο, να το πω έτσι. Πρακτικά, το έργο ενώ είναι φιλοσοφικό και έχει προεκτάσεις τέτοιου τύπου, είναι πράγματι ένας πρακτικός οδηγός και φυσικά δεν αναφέρεται μόνο στους σκηνοβάτες ούτε μόνο στους καλλιτέχνες, αναφέρεται γενικά στον άνθρωπο σε σχέση με το οτιδήποτε επιλέξει σαν δρόμο, ας το πούμε, στη ζωή του. Και πρώτα απ' όλα μια σχέση με τον ίδιο τον εαυτό και το άνοιγμά του προς τον κόσμο. Και με αυτή την έννοια αφορά τον οποιονδήποτε. Η παράσταση είναι με κούκλες μεν, αλλά δεν είναι για μικρά παιδιά. Είναι όμως για μεγάλα παιδιά, από γυμνάσιο και πάνω, και βέβαια για ενήλικο κοινό. Θα ταξιδέψει σε ιδιαίτερους χώρους. Θα γίνουν 50 παραστάσεις όπου η Στέγη το προσφέρει δωρεάν σε ιδρύματα από σχολεία, γυμνάσια ηλίκια, ειδικά σχολεία, κοινότητες απεξάρτησης, φυλακές, γυροκομεία. Γενικά χώρους δηλαδή που οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στο θέατρο και στις τέχνες εύκολη. Κυρίως στην Αττική αλλά και στην ευρύτερη επικράτεια. Οι κούκλες, να σας πω, είναι 7 μαριονέτες τσίρκου παραδοσιακές. Ο σκηνοβάτης μας που τον χειριζόμαστε 3 άτομα μαζί. Κάποιες γαντόκουκλες. Γενικά δηλαδή υπάρχουν διάφορες τεχνικές κούκλες. Συν τη χορεύτρια που εκπροσωπεί, ας το πούμε, το ανθρώπινο είδος στην παράσταση. Συν τη μουσική που μπορεί να τη δει κανείς είτε σαν μία ακόμα κούκλα στη σκηνή, είτε σαν το θεό μύθο, ας πούμε, που σπρώχνουν τα πράγματα και τους δίνει πνοή.